παλιγγενεσία ψυχής, ένδυμα φωτεινών, σφραγής, Αγία Ακατάλυτος. Έως εδώ είχαμε ερμηνεύσει την παρελθούσα Δευτέρα και τώρα υπολείπουν ακόμη 2-3 γνωρίσματα χαρακτηριστικά που ολοκληρώνει την αξία του βαπτίσματος. Όχημα προς ουρανών. Παραδείσου τρυφή. Βασιλείας πρόξενο. Υιοθεσίας χάρισμα. Για να δούμε αυτά τα τελευταία γνωρίσματα του βαπτίσματος που είναι τόσο χαρακτηριστικά και τα οποία δεν έχουν απλώς μία φιλολογική ή καλύτερα λογοτεχνική διάσταση για να διανθίσει τροποντινά και να εξάρει ρητορικό το τρόπο το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά αυτές οι εκφράσεις έχουν ουσιαστικόν χαρακτήρα. Έτσι λέγει το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος, όχημα προς τον ουρανό. Δηλαδή είναι εκείνο το οποίο σε μεταφέρει στον ουρανό. Πράγματι είναι γνωστό, όπως και πιο πάνω μας το είχε πει, ότι χωρίς το μυστήριο του βαπτίσματος δεν είναι δυνατόν να ανέλθουμε εις τον ουρανό. Διότι αυτό είναι εκείνο το οποίο μας αναγεννά. Λέγει κάπου ο Λόσκι στο βιβλίο του «Μυστική Θεολογία» της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ένα πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο, είναι Ρώσος της Διασποράς, ελληνομαθής, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, μέχρι σημείου να λέγει ότι αν κανείς δεν ξέρει ελληνικά δεν μπορεί να καταλάβει θεολογία. Έχει πεθάνει, μακαρίτης είναι. Θα σας συνιστούσα σε εκείνους οι οποίοι τουλάχιστον θα είχαν μία γεύση μερικών πραγμάτων, γιατί είναι λίγο δύσκολο βιβλίο, να το διαβάζατε αυτό. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. «Μυστική θεολογία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας» του Λόσκι, Βλαδιμίρου Λόσκι. Εκεί λέγει κάπου ότι τρία πράγματα εμπόδιζαν τον άνθρωπο να ανέλθει στον ουρανό. Το πρώτο ήταν αυτή η υλική του υπόσταση, η υλική του ουσία. Πώς θα ανέλθει η υλική ουσία, αυτή η ανθρωπίνη φύση που είναι παρμένη από τον υλικό κόσμο, πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί εις τον πνευματικό ουρανό. Το δεύτερο είναι η θνητότητά του. Στον ουρανό ζει μόνο ό,τι είναι αθάνατο. Το τρίτο είναι η αμαρτία. Αυτά τα τρία έκαναν τον άνθρωπο να είναι αδύνατο να ανέλθει στον ουρανό. Τόσο αδύνατο όσο δεν θα μπορούσε να συλλάβει κανείς το πόσο αδύνατο. Και τα τρία αυτά τα ενίκησε ο Χριστός ως εξής. Το πρώτο, δηλαδή του ότι ο άνθρωπος είναι ύλη και δεν θα μπορούσε να βρεθεί στον πνευματικό ουρανό με το να γίνει ο ίδιος ο Θεός, να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει ύλη και δει την ανθρωπίνη ύλη. Και έτσι βλέπουμε εκείνο το ασύλληπτο. Άνθρωπος να κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Είναι ο Υιός με την ανθρωπίνη του φύση. Όταν ανελήφθη και ανήλθε στον ουρανό. Το θέμα της θνητότητος μας το έδωσε ο Χριστός ως εξής. Θα μας αναστήσει και θα ζήσουμε, δυνάμεθα να ζήσουμε αιωνίως με ολόκληρη την ύπαρξή μας και ψυχή και σώμα. Και την αμαρτία την υπερνίκησε ο Χριστός με τη σταυρικό του θάνατο, συγχωρώντας μας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα τρία υπερνικήθηκαν στον Χριστό. Εκείνο όμως που θα μας φέρει εκεί πάνω είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος, σαφώς και πιο σαφώς από σαφώς, με το οποίο και τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και λέγει: κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα έθνη. Ο πιστεύσας και βαπτιστείς σωθήσετε.
Ο δε απιστής σας, και φυσικά μη βαπτιστής, πήρε τώρα το πει, κατακριθήσετε, θα καταδικαστεί. Ώστε λοιπόν ποιος θα σωθεί, ο πιστεύσας και ο βαπτιστής. Εάν έπρεπε μόνο να πιστεύσω και όχι να βαπτιστώ, μα θα το έλεγε ο Κύριος, ο πιστεύσας. Εάν μόνο να βαπτιστώ και όχι να πιστεύσω, όπως σε μια περίπτωση τώρα νηπιοβαπτισμού που το παιδί δεν έχει την πίστη, αλλά προϋποτίθεται ότι θα την έχει αργότερα. Και πάλι δεν σώζουμε. Και τα δυο μαζί θα με σώσουν. Ο πιστεύσας και ο βαπτιστής. Που σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι πράγματι το βάπτισμα είναι το όχημα που μας οδηγεί εις τον ουρανό. Παραδείσου τρυφή. Είναι η απόλαυση του παραδείσου. Πράγματι, θυμίστε όταν ο Θεός έκανε τον παράδεισο, ο οποίος δεν ήτο παρά εδώ στη γη και αποτελεί σήμερα ο παράδεισος μία μεταβατική κατάσταση, μεταβατική κατάσταση για να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι δηλαδή ο παράδεισος τη Βασιλεία του Θεού, σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά είναι ο τόπος των ψυχών σήμερα. Αλλά ο αρχαίος παράδεισος ήταν ο τόπος ολοκλήρου της ανθρωπινής υπάρξεως, όπως θα είναι και η Βασιλεία του Θεού, βάζω εντός παρενθέσεως, εντός εισαγωγικών. Ο τόπος, δεν ξέρουμε τι πράγμα θα είναι, ο Θεός το ξέρει, πάλι ολοκλήρου του ανθρώπου, γιατί θα έχει αναστηθεί. Θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού με τα ανθρώπινα σώματά μας. Και με τις ψυχές μας φυσικά. Λοιπόν, ο αρχαίος παράδεισος, αγαπητοί μου, ή το τόπος τρυφής. Τρυφή θα πει απόλαυσης. Τρυφή, τρυφυλός, απολαυστικός. Το λέγει το βιβλίο της γενέσεως. Ότι ο Θεός εφύτευσε και τοποθέτησε, έκανε τον παράδεισο και ετοποθέτησε τον Αδάμ εις τον παράδεισον της τρυφής. Εν τούτης, ψάξτε να βρείτε εκεί να δείτε τι θα πει τρυφή. Το γενετήσιο δεν υπάρχει, διότι ζουν εν παρθενία ο Αδάμ και η Εύα. Για πρώτη φορά αναγνωρίζει ως γυναίκα του την Εύα ο Αδάμ μετά από την πτώση, έξω από τον παράδεισο. Κρέας δεν τρώνε, ούτε το ψήνουν, αφού δεν τρώνε, ούτε οι τσίκνες, θα λέγαμε οι κρεατινές, να γαργαλούν τη μύτη, τα μεζεδάκια, το κρασάκι, δεν υπήρχε κρασί. Τώρα ίσως δεν είναι λίγο παλιότερο, αλλά ίσως φαίνεται και για πρώτη φορά επενοήθη το κρασί στην εποχή του Νόε, ο οποίος εμέθησε. Μπορεί όμως να είναι και λίγο παλιότερο. Πάντως στον παράδεισο δεν υπήρχε κρασί. Ξέρετε τι υπήρχε μόνο? Μόνο τα φρούτα. Τίποτα. Λέει το φυτικό βασίλειο. Αυτό εννοώ φρούτα. Το φυτικό βασίλειο. Δηλαδή η τρυφή του παραδείσου δεν είναι όπως σήμερα θα λέγαμε τη λέξη με το νόημα τρυφή, απόλαυση όπως την εννοούμε σήμερα, με τα άλλα τα ποικίλα απολαυστικά που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας, κάτι άλλο. Πάντως απόλαυσης. Ο Θεός κάνει απολαυστικά πράγματα για τον άνθρωπο. Αν το θέλετε από μινάρια, τα οποία εμείς διαστρέψαμε, είναι. Όταν πίνουν ένα ποτήρι κρύο νερό, το χαίρομαι. Όταν τρώω ένα γλυκό καρπό, το χαίρομαι. Όταν αναπνέω ένα καθαρό αέρα, το χαίρομαι. Όταν κάθομαι γιατί είμαι κουρασμένος, το χαίρομαι. Βλέπετε, μια απόλαυση είναι. Νόμιμες απολαύσεις είναι αυτές. Ο Θεός έτσι τις έκανε. Αλλά τις διαστρέψαμε τις απολαύσεις αυτές και τις κάναμε πορνεία, τις κάναμε μέθη, τις κάναμε. Ναρκωτικά και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, ήτανε ο παράδεισος της τρυφής. Και λέει τώρα εδώ ότι το βάπτισμα είναι παραδείσου τρυφή, διότι με το βάπτισμα ξαναγυρίζεις στον παράδεισο και απολαμβάνεις τα αγαθά του, τα οποία είναι απολαυστικά. Ποια? Όλη εκείνη τη μακαριότητα του παραδείσου. Βασιλείας πρόξενων. Είναι πρόξενων, προξενεί, προκαλεί την Βασιλεία του Θεού. Το είπε σαφώς τον Νικόδημο ο Κύριος, ότι εάν δεν γεννηθεί κανείς διήδατος και πνεύματος, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Και τέλος, υιοθεσίας χάρισμα.
Το βάπτισμα είναι ο τρόπος με τον οποίο χαρίζεται στους ανθρώπους η υιοθεσία. Ξέρετε, για να γίνει μια υιοθεσία γίνεται μια δικαστική πράξη. Μια δικαστική πράξη. Πρέπει να επικυρωθεί. Λοιπόν, η επικύρωση της υιοθεσίας που θα γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη παιδί του Θεού, αυτή η πράξη είναι το βάπτισμα. Δεν μπορείς να πεις το Θεό Πατέρα κατά χάρη, μόνο κατά φύση, όχι κατά χάρη. Κατά φύση με την έννοια δηλαδή από τη φυσική σου διάσταση ως δημιούργημα του Θεού. Κατά χάρη για να δεχθείς το να γίνεις κληρονόμος, γιατί τα παιδιά γίνονται κληρονόμοι, δεν γίνονται οι γείτονες. Με αυτή την έννοια η υιοθεσία. Τα παιδιά γίνονται κληρονόμοι. Για να γίνεις κληρονόμος του Θεού, δηλαδή της βασιλείας του, πρέπει να βαπτιστείς. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος, ότι ο Χριστός είναι κληρονόμος του Θεού και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι Χριστού. Βλέπετε τώρα, αν διαβάζετε την Αγία Γραφή, βλέπετε τώρα τι ωραία που ταιριάζουν αυτά, πώς μπαίνουν και πώς τα καταλαβαίνουμε. Ταιριάζουν μια χαρά. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε πολύ την Αγία Γραφή. Δεν πειράζει να την καταλαβαίνουμε. Μένουν στη σκέψη μας, στη μνήμη μας, οι έννοιες, οι λέξεις. Και όταν κάποτε ακούμε ένα θέμα που συναρμολογεί αυτά τα πράγματα, τότε τα συναρμολογούμε και στη δική μας τη σκέψη και τότε έρχεται η κατανόηση και εκ της κατανοήσεως η αγάπη που σας είπα στην ώρα των απορριών. Όλα λοιπόν αυτά είναι στοιχεία, γνωρίσματα, χαρακτηριστικά του βαπτίσματος, του χριστιανικού. Αλλά δράκων παρά την οδόν, τηρεί τους περιπατούντας. Βλέπε, μηδάκι, τη απιστία. Βλέπει το σού του σωζωμένους και ζητεί τι να καταπεί. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Πώς ουν αυτόν διέλθεις? Είναι μια πολύ ωραία θέση αυτή, αγαπητοί μου. Προσέξατε την. Αυτά ως προς το βάπτισμα. Αλλά πρόσεξε όμως. Βέβαια, πηγαίνω στο βάπτισμα και δια του βαπτίσματος στη Βασιλεία του Θεού έχω να διανύσω έναν νοητόν δρόμον. Κατά τη διάνυση αυτού του νοητού δρόμου υπάρχει ένας δράκον, ένα φίδι, το οποίο λέγει, βλέπει εκείνους οι οποίοι περιπατούν την οδόν, τηρεί, βλέπει. Και ακόμη τηρεί δεν θα πει βλέπει εδώ. Εδώ θα πει δαγκώνει. Θυμηθείτε εδώ τώρα, προσέξτε. Θυμηθείτε εκείνο που λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Θεός εις την Εύα και εις τον διάβολο. Στον Όφη. Αυτός, ο απόγονος της Εύας, τηρήσει την κεφαλή σου. Εσύ δε, το φίδι, ο διάβολος, τηρήσεις αυτού πτέρναν. Θα πλήξεις τη φτέρνα του, εκείνο στο κεφάλι σου. Ώστε λοιπόν, πρόσεξε λέει εδώ τώρα, σας είπα αυτό το παλιό για να καταλάβετε τι γίνεται, το αγιογραφικό. Πρόσεξε λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Το βάπτισμα είναι ωραίο, αλλά κοίταξε, δεν είναι πανηγύρι. Παρότι τα είπαμε στην ώρα των απορριών, δεν είναι τραλαλά, τραλαλά, δεν είναι πανηγύρι. Βαφτίστηκες, βγήκες από την κολυμβήθρα. Πρόσεξε, έχεις να διενύσεις οδόν στην οποία καιροφυλαχτεί δράκον. Και αυτός όταν βλέπει όλους αυτούς να περπατούν αυτόν τον δρόμον, πάει και τους δαγκώνει και τους δηλητηριάζει να μην φτάσουν εις το τέρμα. Βάσκανος, βάσκανος ο διάβολος. Και είναι βάσκανος γιατί είναι φανερός.
Βλέπε, μη δάκι. Πρόσεξε, μη δαγκωθείς. Του δάκνομαι είναι μέσον. Πρόσεξε, μη δαγκωθείς, να μη δαγκωθείς. Τι απιστία. Δια της απιστίας. Βαφτίστηκα, αλλά τι σημαίνει αυτό βαφτίστηκα, μπα. Και τι σημαίνει, τώρα τι έγινε. Ακούστε, και πού πάω τώρα. Και τι φτιάχνω τώρα. Α, μη, πρόσεξε, πρόσεξε. Εδώ τώρα έρχεται ο διάβολος να σε δαγκώσει δια της απιστίας. Ότι τι έκανες τώρα και τι επέτυχες τώρα. Και ύστερα η ζωή σου να ήταν καλύτερη. Πού, πώς, τι. Πας στο μαρτύριο, ταλέπορε άνθρωπε. Και ύστερα χάρη στη ζωή σου. Και ύστερα τι μου είπες. Η βασιλεία του Θεού. Και πού την είδες. Ποιος είδε τον παράδεισο και την κόλαση. Ποιος τα ξέρει αυτά. Αυτά είναι που λέμε αγαπητοί μου. Πρόσεξε. Βαφτίστηκες. Περπατάς δρόμο. Μην έρθει ο αρχαίος εκείνος όφης, ο διάβολος, ο πονηρός, ο αρχαίκακος, ο ανθρωποκτόνος, ο απαρχής και σε δαγκώσει και σε δηλητηριάσει με την απιστία. Επάνω σε αυτό θυμήθηκα ένα όραμα της Αγίας Περπετούης. Είναι στο μαρτυρολόγιο της Αγίας Περπετούης και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Την παραμονή της, του μαρτυρίου της η Αγία Περπέτουα, ήδη ευρισκομένη στη φυλακή, είδε το εξής όνειρο όραμα. Είδε μία σκάλα να στηρίζεται από τη γη στον ουρανό. Να στέκεται από τη γη στον ουρανό. Και πάνω εκεί ψηλά στη σκάλα, προς, στον ουρανό, είδε λέγει τον Θεόν που της λέγει έλα. Πάει να ανεβεί το πρώτο σκαλοπάτι και εκεί ξεπετιέται ένα φίδι. Τρομάζει, γυρίζει πίσω. Της λέγει μη φοβήσαι. Και εδώ όμως τώρα πως θα περάσει το φίδι. Είναι ο διάβολος, ε. Βλέπει εκατέρωθεν της κλίμακος της σκάλας σπαθιά, μαχαίρια που εκφράζουν το μαρτύριο και το διάβολο που προβάλλει το μαρτύριο για να την κάνει την Περπέτουα, την υποψηφία μάρτυρα να δηλιάσει και να γυρίσει πίσω. Και της λέγει ο Θεός μη φοβήσαι, πάτα το σκαλοπάτι στερεά και ανέβαινε. Και εκείνη λέγει επάτησε το πρώτο, επάτησε το δεύτερο, επάτησε το τρίτο, άρχισε να ανεβαίνει επάνω, ξύπνησε. Ήταν μια μαρτυρία. Θα νικούσε το διάβολο τελευταία στιγμή που θα της έλεγε «Δεν λυπάσαι τη ζωή σου. Πού πας. Εκείνα τα οποία δεν είδες ποτέ. Στο άγνωστο, στο άπιαστο». Αυτό τώρα λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Πρόσεξε, μη σε δαγκώσει με την απιστία ο διάβολος. Βλέπει το σου του σωζωμένους και ζητεί τι να καταπεί. Βλέπει πολλοί να σώζονται και κοιτάζει ποιον να καταπιεί. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Αυτή ακριβώς η φράση εκφράζει ωραιότατα το όραμα της Αγίας Περπετούης. Πηγαίνεις προς τον πατέρα των πνευμάτων, αλλά θα περάσεις διαμέσου του δράκοντος. Θα ξαναδιαβάσω τη φράση. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Περνάς διαμέσου του δράκοντος. Γι' αυτό μην το ξεχνάμε ότι και αυτός ο Κύριος πέρασε διαμέσου του δράκοντος. Το ξέρετε αυτό. Για πρώτη φορά όταν βγήκε στο κήρυγμα το δημόσιο έργο του οι τρεις πειρασμοί στην έρημο και πήγε να τον πολεμήσει ο Κύριος εκεί. Το Καταλουκάν λέγει τον άφησε ο διάβολος άχρη καιρού, που σημαίνει για κάποιο καιρό, μέχρι ενός καιρού.
Ξαναγύρισε ο διάβολος. Πότε ξαναγύρισε? Στον κήπο της Γεθσημανή. Όταν ο Κύριος λέγει: «Κύριε πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι τούτο το πικρό του μαρτυρίου», εκεί ο διάβολος προσπάθησε να αποτρέψει τον Κύριο να μαρτυρήσει. Εκεί δεν φαίνεται, δόξα τω Θεώ, πόσο ωραία η εγγραφή τα τοποθετεί, το Πνεύμα του Θεού, όλη η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Γιατί θα ερχόντουσαν οι αιρετικοί εκείνοι, οι δοκίτε, που θα λέγαν ότι δεν ενυνθρώπισε πραγματικά ο Υιός του Θεού, όχι, ενυνθρώπισε πραγματικά, ο Λόγος σάρξε γένετο. Και ως άνθρωπος ομιλεί, γιατί ακριβώς δέχεται το διάβολο, δεν φαίνεται μεν στη γραφή ο διάβολος, αλλά φαίνεται κάπου. Ακούστε, δείτε μια χαραμάδα. Ο Κύριος λέγει: «Ήλθε ο άρχον του κόσμου τούτου και σε μένα δεν βρίσκει τίποτα». Α, ήλθε λοιπόν, ήρθε και σε μένα δεν βρίσκει τίποτα. Δηλαδή, καμία ενοχή, τίποτα. Αυτό ήλθε λοιπόν και προσπαθεί να αποτρέψει τον Κύριο. Εάν, αγαπητοί, με αυτά εις τον Κύριο έκανε ο διάβολος, δεν εγνώριζε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και άλλη φορά το έχουμε πει αυτό. Στο βάθος δεν εγνώριζε ποιος είναι. Πόσο περισσότερο σε εμάς. Και πόσο περισσότερο πνέον θυμών, το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν ξέρει ότι ήδη είναι νικημένος και ότι θα πάει στην κόλαση. Με πόσο θυμό κινείται σε εμάς τους πιστούς, την Εκκλησία. Πώς ουν αυτόν διέλθεις, πώς θα περάσεις. Και τώρα λέει ο Άγιος Κύριος, με ποιο τρόπο θα περάσεις. Άκουσατε τον τρόπο. Υπόδησε τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Βάλε τα παπούτσια στα πόδια σου, στο να ετοιμαστείς παπουτσωμένος, δώσεις, να κηρύξεις, να ζήσεις το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Είναι από τον Απόστολο Παύλο αυτά, όπως ξέρετε. Είναι κανδάκι, μη βλάπτει, ώστε κι αν ακόμη δαγκώνεσαι, να μην βλάπτεσαι. Όπως όταν μπαίνουμε σε μια λόχμη, σε μια πρασινάδα, και έχει φίδια εκεί μέσα και φοράμε γαλότσες μέχρι τα πόδια πάνω ψηλά. Δαγκώνει βέβαια το φίδι, αλλά δεν παθαίνουμε τίποτα. Πίστην ένικον έχε, να κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πάντα η πίστης. Κρατεάν ελπίδα, δυνατή ελπίδα, κρυπίδα ισχυράν, θεμέλιον ισχυρών. Ή να διέλθεις των εχθρών, για να περάσεις των εχθρών, και εισέλθεις προς τον Δεσπότη, και να μπεις στη βασιλεία του Δεσπότου. Την σε αυτού καρδίαν ετοίμασον εις υποδοχήν διδασκαλίας, εις κοινωνίαν Αγίων Μυστηρίων. Την καρδιά σου ετοίμασέ τη στο να αποδεχθεί την διδασκαλίαν, στο να γίνεις μέτοχος Αγίων Μυστηρίων, εύχου πυκνότερον, να προσεύχεσαι πυκνά. Κοιτάξτε, ο Κύριος στον πειρασμό του εκείνων στην Γεθσημανή τι έκανε? Προσήφιε το. Και όταν γύρισε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητάς του, τους τρεις, και αυτοί ξανακοιμόντουσαν, τι τους είπε? Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Γιατί? Ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Ποιον πειρασμό? Τον πειρασμό της απιστίας. Επειδή, αγαπητοί μου, δεν ήσαν ξυπνητοί και επειδή δεν προσήφχοντο, μπήκαν στον πειρασμό της απιστίας. Διότι μόλις ήρθαν εκεί οι πειρέτες να συλλάβουν τον Κύριο, οι μαθητές σκορπίστηκαν, έφυγαν. Και πολύ απογοητευμένοι, ποιος είναι αυτός που ακολουθήσαμε? Μπήκε ο πειρασμός της απιστίας. Και λέει τώρα κάπου στη Φιλοκαλία: «Είσαι ισχυρότερος εσύ από τον Απόστολο Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό? Ή σοφότερος από τον Σολομώντα?
Και θα έλεγα, λέει πολλά εκεί, θα έλεγα και εγώ κάτι ακόμα, ή δυνατότερος από τον Σαμψόν και τα λοιπά. Ή είμαστε σπουδαιότεροι εμείς από τους Αποστόλους που μπήκαν σε πειρασμό. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να προσευχόμεθα και να αγρυπνούμε όσο μπορούμε. Τα μάτια μας τέσσερα. Όχι να αγρυπνούμε να μην κοιμόμαστε το βράδυ, να κοιμηθούμε, αλλά να αγρυπνεί η ψυχή μας, η καρδιά μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μου μιλάει? Πού μου λέει να πάω? Τι είναι αυτό το έντυπο που μου ήρθε να διαβάσω? Πού με προσκαλούν να πάω? Αυτό θα πει: είμαι ξυπνητός και δεν πιάνομαι στον ύπνο. Και όταν κανείς μένει ξυπνητός, είναι γρηγόρση, γρηγορών, και είναι και προσευχόμενος, τότε βεβαίως αποτρέπει τον πειρασμό. Εύχου πυκνότερον είναι ο Θεός σε καταξιώσει των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Όλα βέβαια αναφέρονται και στον τρόπο που κανείς θα μπορέσει να περάσει αυτόν τον δρόμο χωρίς να δαγκωθεί από τον διάβολο, αλλά και γενικά μια προετοιμασία του βαπτίσματος. Μήτε ημέραν άργη, μήτε νύχτα. Μη μένεις αργός, ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Αλλά όταν ο ύπνος εκ των ομάτων σου εκπέσει, τότε η διανοιά σου εις προσευχήν σχολαζέτω. Όταν φύγει ο ύπνος από τα μάτια σου, ξύπνησες. Γιατί ο φυσικός ύπνος είναι ο φυσικός ύπνος. Τότε να καταγίνεσαι στην προσευχή. Μη μου πει κάποιος, αγαπητοί μου, τότε αυτοί οι υποψήφοι να βαπτιστούν δεν κάναν καμία δουλειά? Και ποιος εμποδίζει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, προς μοναχούς, το να προσεύχεσαι και ταυτόχρονα να εργάζεσαι το διακόνημά σου? Αυτό στον κήπο, εκείνος εις το εργαστήριο ξυλουργικής και το καθεξής. Ποιος εμποδίζει? Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτως προσεύχεστε, δεν θα έχουμε κανένα σύνταγμα ανθρώπων αέργων που δεν θα κάνουν καμία δουλειά, αλλά ανθρώπων εργατικοτάτων δεν εμποδίζονται να προσεύχονται. Καν είδης. Και εδώ τώρα προσέξτε ένα σημείο, γιατί κάποιος με ρώτησε προηγουμένως και είπα θα το πούμε μέσα. Και εδώ τώρα ήρθε η ώρα να το ακούσει και εσείς όλοι μαζί. Καν είδης λογισμόν εσχρών αναβάντα εις την διάνοιάν σου, λάβε κρίσεως υπομνηστικών σωτηρίας. Όταν λέγει δεις να ανεβαίνει στο μυαλό σου ένας εσχρός λογισμός, αμέσως μπροστά σου να πάρεις την εικόνα της κρίσεως. Δες την εικόνα της κρίσεως. Σχόλασον την διάνοια εις το μαθήν. Προσπάθησε να κάνεις την διάνοιά σου να καταγίνεται. Αυτό θα πει σχολάζω, καταγίνομαι, όπως και αδολεσχώ. Καταγίνομαι εις το μαθήν, εις το να μανθάνεις ή να επιλάθει φαύλων πραγμάτων, για να μπορείς να ξεχάσεις τα βρώμικα, τα πρόστιχα πράγματα. Εδώ είναι μια ωραία μέθοδος αυτή, ακούσατε την? Όπως θα ξέρετε, όταν θα γεμίσουμε ένα ποτήρι νερό, ξέχυλο, και θέλουμε να βάλουμε ένα αντικείμενο στερεών. Όταν πάμε να το βάλουμε το αντικείμενο, όπως λοιπόν θα γνωρίζετε ότι όταν σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό βάλουμε ένα αντικείμενο, κατά ανάγκη το αντικείμενο αυτό θα εκτοπίσει το νερό και θα κυθεί απ' έξω. Δεν χωράει και το νερό και το αντικείμενο. Πολύ απλό, έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η διάνοιά μας είναι ένα ποτήρι. Ό,τι το γεμίσεις, από αυτό θα έχει. Αν το έχεις γεμάτο βρώμικες σκέψεις, δεν χωράει τις αγαθές. Αν το έχεις γεμάτο από αγαθές σκέψεις, δεν χωράει τις βρώμικες. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Φρόντισε να έχεις πάντοτε το νου σου γεμάτο από αγαθές σκέψεις, για να μην εισχωρούν οι ακάθαρτες.
Είναι σπουδαίο αυτό. Τι λέτε? Εγώ θα προσθέσω εδώ και κάτι ακόμα, ότι όταν έρχεται μία πονηρή σκέψη, οποιαδήποτε, δεν είναι μόνο οι σαρκικές σκέψεις. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι μόνο οι σαρκικές, οι πονηρές σκέψεις, οι πονηροί λογισμοί. Είναι ποικίλοι. Είναι μία εμπάθεια για τον άνθρωπο, είναι μία φιλαργυρία για τα χρήματα, είναι ένας φθόνος, είναι πάρα πολλά πράγματα. Η εκδικητικότητα, όλα αυτά είναι στο χώρο της διανοίας μας. Όταν μόλις έλθει στο μυαλό μας μία τέτοια σκέψη, μα να μην χρονοτριβήσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πάρα αυτά, να αποβάλλουμε εκείνο το οποίο ήλθε. Είτε ήρθε από το διάβολο, είτε ήλθε σαν αναθυμίαση από το διεφθαρμένο μας εγώ και τη διεφθαρμένη μας συνείδηση ή το διεφθαρμένο μας υποσυνείδητο, ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν αφήνουμε περιθώρια να αναπτυχθεί. Και τότε ξέρετε τελικά τι εξασφαλίζουμε? Έξω από το ότι εξασφαλίζουμε προκοπή πνευματική, εξασφαλίζουμε και τούτο: ειρήνη μες στην καρδιά μας και χαρά. Έχουμε αληθινή ειρήνη. Αληθινή ειρήνη. Και ενώ υπάρχει πολύ διαφθορά γύρω μας, πάρα πολύ διαφθορά γύρω μας, όμως μπορούμε εμείς να ζούμε εν ειρήνη και ασφαλεία. Από μας εξαρτάται. Μη ζητήσουμε να βρούμε περιβάλλοντα αγαθά. Βέβαια, μέχρι σε ένας βαθμού θα το αναζητήσουμε αυτό. Δεν αντιλέγω. Αλλά στην τελευταία ανάλυση, αγαπητοί μου, από μας εξαρτάται να έχουμε την ψυχή γεμάτη από θεία πράγματα και να μην ασχολείται ποτέ με κάτι το οποίο είναι διεφθαρμένο. Θα μου πείτε βέβαια ότι είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή. Δύσκολη δουλειά. Ποιος είπε ότι ο αγώνας ο χριστιανικός δεν είναι δύσκολος? Δύσκολη δουλειά, αναμφισβήτητα δύσκολη. Μα τα δύσκολα και αξίζουν. Τα εύκολα δεν έχουν τίμημα, δεν έχουν αξία. Εάν η δυστυνάση λέγοντα και εισέρχει εις το είδωρ καταβήνε, άρτιγαρ ουκ έχει η πόλης βαλανία, αν κάποιος έρθει και σου πει, ώστε όταν βαφτίστηκες κατέβηκες μέσα στο νερό και μπήκες μέσα εκεί, μπα, δεν έχει η πόλης λουτρά? Το καταλάβατε? Σαν να λέγαμε σήμερα από την τηλεόραση, τι πάτε και βαφτίζετε τα παιδιά σας στην Κολυμβήθρα, μπάνιο δεν έχετε σπίτι σας? Πω 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 πω. Φρίκι, φρίκι, φρίκι. Γίνωσκε ότι ο δράκον της θαλάσσης ταύταση κατασκευάζει. Επειδή μίλησε για νερό, παίρνει μία σχετική εικόνα του διαβόλου με το νερό. Ξέρε ότι αν κάποιος σου πει αυτά, ότι τι είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, τι θα πει μυστήριο? Νερό σκέτο είναι. Σας κοροϊδεύουν οι παπάδες. Πάτε και βαφτίζετε εκεί πέρα. Τι είναι αυτό? Να το ξέρεις, λέγει. Αυτά στα λέγει ο δράκον της θαλάσσης. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο δράκον της θαλάσσης? Είναι στον Ισαΐα, να θυμόσαστε αυτή την παραπομπή, Ισαΐας στο 27 κεφάλαιο, στίχος 1. Και αν πάρετε μάλιστα την ερμηνεία του Κολιτσάρα, εκεί έχει και μία εικόνα, ένα σκίτσο, μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι ένα τέρας θαλάσσιον και βλέπετε στο βάθος του ορίζοντος των θεών να πλήττει αυτό το τέρας με ένα έτσι, με μια ακτίνα να πλήττει αυτό το τέρας. Είναι το τέρας το θαλάσσιον αυτό, ο δράκον, ο αρχαίος, ο όφης, ο διάβολος. Τώρα γιατί παριστάνεται εκεί ως δράκον της θαλάσσης και τα λοιπά, διαβάστε στον Ισαΐα, είναι μόνο ένα χωρίο αυτό και θα δείτε πολλά πράγματα. Μόνο πάρετε μία λέξη. Μη πρόσεχε τη σχήλεση του λαλούντος, αλλά το ενεργούντι Θεό. Μη προσέχεις εις τα χείλη εκείνου που ομιλεί,
αλλά εις την ενέργεια του Θεού. Ποιος ομιλεί? Ο ιερεύς. Ποιος ευαυτίζει? Ο ιερεύς. Τι λέγει? Τις ευχές. Μη προσέχεις λοιπόν εκείνα τα οποία λέγει. Όταν λέει μη προσέχεις, μη μένεις, μη σταματάς, αυτό θέλει να πει. Μη σταματάς σε εκείνα τα οποία λέγει ο ιερεύς, αλλά να προχωρείς στο να νιώσεις τι ενεργεί ο Θεός δια των ευχών και δια του βαπτίσματος. Βλέπετε πόσο ωραίο ο Άγιος Κύριλλος κατοχυρώνει, αγαπητοί μου, εδώ τους υποψηφίους πιστούς του. Βλέπετε με ποιο τρόπο, με κάθε τρόπο, σε κάθε περίπτωση τους ασφαλίζει. Αν σου τύχει αυτό, αν σου τύχει εκείνο, πρόσεχε. Φύλασε την σε αυτού ψυχήν όπως άληπτος γέννη. Φύλαγε την ψυχή σου όπως παραμείνει ασύλληπτη, δηλαδή άπιαστη. Μη σε συλλάβει ο διάβολος στα δίχτυα του. Ή να παραμείνας τη ελπίδη, κληρονόμος γέννη σωτηρίας αιωνίου. Ώστε, αφού παραμείνεις στην ελπίδα, και η ελπίδα είναι ο χριστιανισμός. Ένα από τα ονόματα του χριστιανισμού είναι και αυτό, η ελπίδα. Να σας το θυμίσω από την Αγία Γραφή. Ή ποιος θα μας το θύμιζε ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπίδα? Όχι, όχι. Ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπίδα. Ποιος, γρήγορα, γρήγορα, γιατί γυρίζει το ρόλο. Ορίστε. Όχι. Αγάπη είναι ελπιζουμένη. Όχι, όχι. Λοιπόν, έτι μια ή προσωπολογία παντί το ετούντι ημίν λόγων περί της εν ημίν ελπίδας. Που εδώ, όταν λέει περί της εν ημίν ελπίδος ο Απόστολος Πέτρος, εννοεί το περιεχόμενο των όσων εμείς ελπίζουμε, δηλαδή ο χριστιανισμός. Αυτό είναι η ελπίδα εκεί, είναι κατά κυριολεξία ο χριστιανισμός, μάλιστα. Στο περιεχόμενο του κατά κυριολεξία. Ώστε, έχει πολλά ονόματα ο χριστιανισμός δηλαδή, για να γίνεις κληρονόμος αιωνίου. Με άλλα λόγια, πρόσεξε να παραμείνεις στον χριστιανισμό, στην ελπίδα, την ελπίδα μας, αυτή που έχει όλο το περιεχόμενο των όσων εμείς ελπίζουμε, για να γίνεις κληρονόμος αιωνίου σωτηρίας. Και έτσι εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις την 7η και τελευταία παράγραφο της προκατηχήσεως. Εμείς μεν ταύτα ως άνθρωποι και παραγγέλουμε και διδάσκουμε. Μη ποιήσετε δε την οικοδομήν ημών χόρτων και καλάμην και άχυρα, ή να μη του έργου κατακαέντος ζημιωθόμεν, αλλά ποιήσατε το έργον χρυσίων και αργύριων και λίθους τιμίους. Εν εμή μεν γάρεστη το υπήν, εν σύ δε το προθέστε, εν Θεό δε το τελειώσε. Είναι μια ωραία θέση αυτή, ας την προσέξουμε. Αυτά λέγει ως προς εμάς που είμαστε άνθρωποι, να παραγγείλουμε και να διδάξουμε. Δηλαδή, εγώ τι κάνω, λέει ο Άγιος Κύριλλος τώρα, σας παραγγέλω και σας διδάσκω. Εγώ σαν άνθρωπος αυτά έχω να σας πω. Παραπέρα όμως εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Τα παρακάτω είναι δικά σας. Προσέξτε λοιπόν, με βάση το υλικό που σας έχω δώσει, πώς θα οικοδομήσετε την οικοδομή της υπαρξιός σας. Και παίρνει εδώ από τον Απόστολο Παύλο και λέγει, είναι Α Κορινθίους 3, 12 έως 15, που εκεί είναι μια ωραία περικοπή αυτή του Αποστόλου Παύλου, που λέγει, προσέξτε, μη χτίζετε με χορτάρι την οικοδομή της υπάρξιός σας, ή με καλαμιά ή με άχυρα, για να μην καεί το έργο του καθενός και ζημιώσει. Διότι αν χτίζεις μια οικοδομή η οποία είναι χορταρένια, ήτι δεν αντέχεις το πυρ της ημέρας εκείνης, θα καεί. Και εσύ πώς θα μείνεις? Έτσι, χωρίς τίποτα. Προσέξτε, χωρίς τίποτα. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος, δεν ξέρω, ας με επιτραπεί να πω τη φράση, τη λέξη, έχει επενδύσεις, αλλά σε πράγματα τα οποία είναι έφλεκτα. Έτσι, είναι έφλεκτα. Γίνεται μια πυρκαγιά και καίγονται όλα. Πού είναι οι επενδύσεις του? Χάθηκαν όλες.
Αν όμως έχει άλλη ύλη, όπως λέγει εδώ, χρυσόν, άργυρον και λίθους τιμίους, τότε αυτά δεν καίγονται και τότε μένουν. Με άλλα λόγια, αν στη ζωή σου σαν χριστιανός κοιτάζεις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τέχνη, μουσική, λες, αυτά ανεβάζουν, είναι ωραία πράγματα κτλ. Πολύ ωραία. Τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν πνευματικό χαρακτήρα εν ευρία ενία, με την κοσμική σημασία της λέξεως, τότε κάποτε θα λες ότι είσαι χριστιανός, θα διαβάζεις φιλολογία, ωραία λογοτεχνικά βιβλία, σπουδαίους λογοτέχνες, όλα αυτά θα σε συγκινούν. Πολύ ωραία, εντάξει. Αλλά άμα θα έρθει εκείνη η ώρα να δώσεις λόγο στο Θεό, πρόσεξε, αυτά είναι χορτάρι, θα καούν, δεν μένει τίποτα. Πού είναι η πίστη σου, πού είναι η ελεημοσύνη σου, πού είναι η εγκρατειά σου, πού είναι η υπομονή σου, πού είναι η ταπείνωσή σου, πού είναι η αγάπη σου. Αυτό είναι ο χρυσός, ο άργυρος, η τίμη ηλίθι. Πρόσεξε λοιπόν πώς οικοδομείς. Θα το ξαναπώ. Χρέος μας, λέει ο Άγιος Κύριλλος, είναι να παραγγείλουμε και να διδάξουμε. Να σας δώσουμε το υλικό. Εσείς τώρα πώς τα χτίσετε είναι καθαρά δικό σας θέμα. Και λέει μία φράση πολύ χτυπητή, την οποία δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε, όμορφη είναι. Εν εμή με εργαριστεί το υπήν, εν εσύ δεν το προθέστε, εν Θεώ δε το τελειώσε. Εγώ ο δάσκαλος να σου τα πω, εσύ να τα εφαρμόσεις και ο Θεός να τα τελειοποιήσει. Διότι ούτε εσύ θα πετύχεις τίποτα εάν δεν ακούσεις λόγο Θεού, αλλά και τίποτα δεν θα πετύχεις από όσα ακούς εάν δεν δουλέψεις, αλλά και τίποτα δεν θα τελεσφορήσεις από όσα δούλεψες εάν δεν στα ευλογήσει όλα αυτά ο Θεός. Εκείνο που είναι με υλική διάσταση, οι πατέρες ή οι υμνογράφοι το κάνουν με πνευματική διάσταση. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οι εικονισμάτην, εκοπίασεν οι οικοδομούντες. Προσέξτε, εκεί στον ψαλμό έχει διάσταση υλική και αναφέρεται στο σπιτικό. Στο σπίτι. Αλλά δεν έχει μόνο υλική διάσταση. Οι υμνογράφοι γράφουν, μάλιστα συχνά δεν ξέρω σε ποιον ήχο είναι, και αναφέρεται ψυχνά στις Κυριακές το ψάλλουμε, εάν μη Κύριος οικοδομήσει τον οίκον, ο Βαρύς, τον οίκον της ψυχής των αρετών. Έτσι λέει. Εάν δεν οικοδομήσει ο Θεός τον οίκον της ψυχής των αρετών. Με άλλα λόγια, αυτό που άκουσες θα το εφαρμόσεις, αλλά πρόσεξε, όχι εγωιστικά, θα αφήνεις ανά πάσα στιγμή στα χέρια του Θεού την τελείωση των αρετών σου. Θα είσαι κάτω από την ταπείνωση δηλαδή του Θεού. Νευρώσομεν την διάνοια. Συντείνομεν την ψυχή. Μικρές φρασούλες. Άφθονα ρήματα. Δυνατός λόγος. Νευρώσομεν την διάνοια. Να νευρώσουμε λέει την διάνοιά μας. Νευρώνω. Υπάρχουν και άνευροι άνθρωποι. Και ποια νεύρα είναι αυτά? Είναι τα νεύρα αυτά που έχουμε όταν μας προκαλέσουν και θυμώσουμε? Δεν είναι αυτά. Αυτός είναι ο θυμός. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Θεός μας έδωσε, λέει, τα νεύρα της ψυχής, ώστε να νευρώνουμε την ψυχή όταν μας προσβάλλει ο διάβολος και η αμαρτία. Και εσύ, λέγει, αντί να στρέψεις το νεύρωμα της ψυχής κατά του διαβόλου και κατά της αμαρτίας, το στρέφεις εναντίον του αδελφού σου. Το νεύρωμα είναι αυτό που λέμε θυμώνω. Ο θυμός είναι δώρο του Θεού, αλλά είδατε πως είναι τοποθετημένος. Λοιπόν, νευρώνω τη διάνοια, νευρώνω την ψυχή μου, σημαίνει είμαι ο άνθρωπος με νεύρο. Υπάρχουν και άνθρωποι χωρίς νεύρο? Είναι πώς το λένε αυτό στα εστιατόρια, οι σιτεμένες μπριζόλες που τις αφήσαμε καμιά δεκαπενταριά μέρες μέσα στο ψυγείο για να σιτέψουν και μετά τις παίρνουμε απάνω στο ξύλο του χασάπι με ένα μεταλλοκί και χτυπάν βαρύδι και χτυπούμε και αυτό γίνεται πολύ μαλακό. Το τρώμε και είναι πάρα πολύ μαλακό.
Αυτό θα πει άνευρο κρέας. Πόσοι άνθρωποι, αγαπητοί μου, μοιάζουν έτσι, σαν τις κοπανισμένες μπριζόλες. Δεν έχουν ίχνος νεύρου μέσα τους. Και να του λες το άλλο, μα άνθρωπε, δεν πειράζεσαι για αυτό το πράγμα που βλέπεις? Δεν νευριάζεις για πράγματα στραβά που γίνονται? Και όχι για να στραφείς εναντίον ανθρώπων, αλλά για να στραφείς εναντίον του κακού. Μέσα σου δεν νευρώνεις? Δεν έχεις νεύρο ψυχής να φωνάξεις? Δεν έχει νεύρο ψυχής. Τι δυστύχημα. Τι δυστύχημα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Άγιος Κύριλλος λέγει, νευρώσομεν την διάνοια. Να νευρώσουμε την ψυχή μας. Νευρωμένος άνθρωπος πετυχαίνει πολλά πράγματα. Εάν δεν νευρώσει την ψυχή του, αρετή για να πετύχει είναι αδύνατον. Συντείνομαι την ψυχή. Συντείνομαι. Να τανίσουμε την ψυχή. Να μην είναι η ψυχή η χαλαρά. Εκείνη που αγαπάει το ραχάτι και το δεν βαριέσαι. Όχι. Όπως ακριβώς και την νευράν του τόξου την τανίωμε για να αποκτήσει όσο πιο πολύ τάνισμα κάνουμε, τόσο πιο πολύ δύναμη αποθηκεύομαι, ενέργεια, για να πεταχθεί το βέλος πιο μακρύτερα και πιο μακρύτερα. Ετοιμάσουμε την καρδία. Να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Περί ψυχής τρέχομεν. Ωραίος λόγος. Δεν τρέχομαι για να βγάλουμε λεφτά. Δεν τρέχομαι για να αποκτήσουμε μια επίγεια και πρόσκαιρη δόξα. Αλλά τι, περί ψυχής τρέχομεν. Μεγάλο πράγμα λοιπόν. Εκείνο το οποίο έχουμε σαν αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο. Περί αιωνίων πραγμάτων ελπίζομεν. Δυνατός δε ο Θεός, ο τας καρδίας ημών είδος, και γινώσκον τις μένες την ιγνήσιος, τις δε υποκριτής. Ο Θεός είναι δυνατός. Ξέρει ποιος έχει, που ξέρει τις καρδιές. Ξέρει ποιος είναι ο γνήσιος άνθρωπος και ξέρει ποιος είναι και ο υποκριτής. Αγαπητοί μου, δεν σταματάει ο Άγιος Κύριλλος να υπενθυμίζει στους κατηχουμένους του μήπως κάποιος είναι υποκριτής ανάμεσά τους, εις τρόπον ώστε να κάνει ζημιά. Ήτανε απόρριτος η κατήχησης. Αυστηρός απόρριτος η κατήχησης. Και εδώ λέγει, ο Θεός ξέρει τις καρδιές. Ξέρει τον γνήσιον και ξέρει τον υποκριτή. Αλλά εδώ τώρα τι να κάνει. Θέλει να φιλοτιμήσει τον υποκριτή. Λέγει, μπορεί να μπει και σαν υποκριτής. Εγώ θα σου ευχηθώ κάτι άλλο. Να συγκινηθείς με αυτά που ακούς και να γίνεις πιστός άνθρωπος. Ακούστε πώς το λέει. Τον μεν γνήσιον φυλάξε. Τον δε υποκριτή πιστοποίησε. Ο Θεός που ξέρει τις καρδιές λοιπόν, εύχομαι. Εδώ είναι ευκτικές. Εύχομαι. Τον γνήσιον άνθρωπον, τον καλοπροαίρετον άνθρωπον, αυτό να τον φυλάξει ο Θεός. Να είναι πάντα καλοπροαίρετος άνθρωπος. Αγαθήν συνείδηση να διαθέτει. Εκείνος που είναι υποκριτής να τον πιστοποιήσει, να τον κάνει πιστό. Ωραία αυτή του η ευχή. Δίνεται γαρ ο Θεός και τον άπιστον πιστοποιήσε. Μπορεί ο Θεός. Και αυτός που είναι άπιστος να τον κάνει πιστόν. Εάν μόνον δω την καρδία. Μόνο εάν και εκείνος κάνει μια μικρή κίνηση να δώσει την καρδιά του. Και εξαλείψε το καθημόν χειρόγραφον. Και ήθε. Επειδή τελειώνει, είναι ο επίλογος της προκατηχήσεώς του, καταλήγει εδώ με ευχές. Και ήθε να εξαλείψει ο Θεός το χειρόγραφον του χρέους, τη συναλλαγματική θα λέγαμε, που στρέφεται εναντίον μας ως χρεώστε απέναντί του και με το προπατορικό αμάρτημα και με τα προσωπικά μας αμαρτήματα. Ενθυμίστε το θέμα του χειρογράφου που αναφέρει στους Κολασσαείς 2 κεφάλαιο στίχος 14 ο Απόστολος Παύλος. Αμνηστίαν δε ημίν παράσχει των πρώτων παραπτωμάτων. Παράσχει με όμικρον γιώτα. Ήθε να παράσχει. Να παρέχει δηλαδή. Αμνηστία των πρώτων παραπτωμάτων. Εκείνα που είχατε μέχρι τώρα. Τα πρώτα σας παραπτώματα.
αυτά που έχετε μέχρι τώρα. Φυτεύσει δε ημάς στην εκκλησία. Ήθε να σας φυτεύσει τώρα ως φυτά του παραδείσου, φυτά της εκκλησίας του, και στρατεύσει ημάς εαυτό. Ήθε να σας στρατεύσει και να σας κάνει δικούς του στρατιώτας, όπλα περιβαλλών της δικαιοσύνης, αφού σας περιβάλλει με τα όπλα της αρετής. Ουρανίων δε πραγμάτων καινής διαθήκης πληρώσιε. Ήθε να σας γεμίσει με καινούρια πράγματα καινής διαθήκης, και πνεύματος Αγίου σφραγίδα δώει ανεξάλειπτον εις τους αιώνας. Και ήθε να δώσει σε σας σφραγίδα ανεξάλειπτη αιωνία, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει η προκατήχηση. Παλιά, όταν είχαμε κάνει τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, νομίζω ένα θέμα είχαμε κάνει στην προκατήχηση. Θα τρομάξετε. 7 θέματα έγιναν στην προκατήχηση. Πολυλογία, θα πείτε. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει πολυλογία, εκτός αν έχει ομιλητής πολυλογία. Αλλά έχει μία πρόκληση ο Λόγος του Θεού. Και η πρόκληση του Λόγου του Θεού είναι το βάθος. Και όπως ακριβώς όταν βγαίνομαι, εκδρομή, περίπατο, και βρίσκουμε στο έδαφος πάντα κάτι καινούριο, πάντα φωνάζουμε, α, βρήκαμε και αυτό. Ή καλύτερα, ας πάρουμε τον εαυτό μας να πάμε στην παραλία, εκεί που έχει τα κοχύλια και τις πεταλίδες, αυτά που βγάζει η θάλασσα εκεί στην Αμμουδιά. Βλέπετε, έχουμε συνεχώς το κεφάλι μας κειμένο κάτω και όλο ψάχνουμε και όλο σκαλίζουμε την άμμο και όλο βρίσκουμε. Και κάθε τι που βρίσκουμε είναι διαφορετικό από ένα προηγούμενο. Και λέμε, βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό. Όταν ο Λόγος του Θεού έχει βάθος, έχει πλούτον, δεν μπορείς παρά να λες ανά πάσα στιγμή, βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό. Βέβαια, ένας που δεν βλέπει τα πράγματα, άμα ακούει τη στερεότυπη φράση, βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό, θα έλεγε, επιτέλους αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει άλλα λόγια, παρά βρήκα και αυτό, όλο αυτό. Όταν όμως βλέπει τα αντικείμενα, τότε δεν προσέχει τη φράση, αλλά την αποκάλυψη των αντικειμένων. Έτσι και εδώ, είναι τόσο πλούτος, ώστε δεν προσέχει κανείς πια την πολυλογία, αλλά βλέπει τον πλούτο που πώς θα το κάνουμε, εκφράζεται με κάποια πολυλογία, αλλά είναι πλούτος όμως. Και έτσι δεν μπορείς να παρατρέξεις, δεν μπορείς να φύγεις και να πεις, θα αφήσω αυτόν τον πλούτον, θα τον αντιπαρέλθω. Όταν διαβάζω πολλές φορές ένα αξιόλογο βιβλίο, κάποτε μπορεί να είναι και ένα λογοτεχνικό βιβλίο, αλλά αξιόλογο, που έχει ωραίες φράσεις, έχει ωραίες έννοιες, ωραίες εικόνες, εικόνες λογοτεχνικές εννοώ. Νομίζω ότι θα αδικούσα τον εαυτό μου να διάβαζα πολύ γρήγορα, έτσι για να δω τι έγινε στο τέλος. Δηλαδή θα ήμουν επεισοδιακός άνθρωπος τότε, δηλαδή θα έμενα στα επεισόδια και δεν θα βλέπα την ομορφιά με την οποία είναι διατυπωμένα και γραμμένα αυτά τα πράγματα. Αλλά μπορείς να παρατρέξεις την ομορφιά των σελίδων εκεί όπως διαβάζεις? Αυτό είναι αδίκημα στον εαυτό σου. Έτσι και εδώ, μπορούμε να παρατρέξουμε αυτόν τον θησαυρό? Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να ζήσουμε μόνο. Και αν θέλει ο Θεός να δώσει ευλογία, μπορεί πολύ να αργήσουμε να τελειώσουμε τον Άγιο Κύριλο. Πειράζει? Δεν πειράζει. Κοιτάξτε μόνο κάτι. Η προκατήχηση αναμφισβήτητα είχε συμβουλές. Το είδατε αυτό. Χρήσιμες. Πολλά πρακτικά πράγματα βγήκανε. Παρακάτω όμως τώρα, αγαπητοί μου, αρχίζουν τα βαριά πράγματα. Αρχίζει η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και είναι τόσο πλουσία, αλλά και τόσο, τόσο όμορφα οργανωμένη και προσφερωμένη, που είναι εύληπτη
και από τον τελευταίον άνθρωπο. Αυτό το χάρισμα έχει ο Αγίος Κύριλλος να εκθέτει αυτά τα μεγάλα θέματα της πίστεως με πολύ απλό τρόπο, με εύληπτο. Είναι δηλαδή, ας το πούμε, ένας παιδαγωγός, ένας αληθινός ποιμήν. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, αφού τελειώσαμε την προκατήχηση και μπαίνουμε τώρα στις κατηχήσεις, δηλαδή στο ψαχνό, στο κύριο θέμα μπαίνουμε, και που είναι σπουδαία θέματα, τα δόγματα της πιστεώς μας αναλυόμενα, θα παρακαλέσω θερμά με όλη μου την καρδιά οι μεν παρόντες να μην απουσιάζουμε, αλλά και εάν εσείς εκτιμάτε το έργο εδώ του Λόγου του Θεού όπως εκτίθεται, φέρετε και άλλους ανθρώπους να ακούσουν Λόγο Θεού, ώστε και άλλοι και άλλοι να ωφεληθούν. Και τότε εκείνος που θα σώσει, λέει, ψυχήν εκ πλάνης οδού, τότε καλύψει πλήθος αμαρτιών και ακόμα σώσει ψυχήν εκ θανάτου. Εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά ο Λόγος του Θεού πάντα να καρποφορεί στις καρδιές μας.